Δυσκολία αυτό το θέμα. Εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβλημα των ιδιωτικών και τη δημόσια περιουσία, ουσιαστικά το ξεκούλημα τη δημόσια περιουσία και από αυτή την κυβέρνηση. Δυστυχώ, άλλα είπανε, άλλα υποσχεθήκαν, άλλα πράγματα. Και δεν φτάνει αυτό. Απαξιώνουν το λιμάνι, απαξιώνουν το χώρο του λιμανιού, που ξέρουμε πολύ καλά ότι το λιμάνι δίνει θέσεις εργασίας όχι μόνο εσωτερικά του λιμανιού, αλλά και περιφερειακά. Και μιλάμε για μια πόλη της Θεσσαλονίκης που μαστίζεται με πάνω από 35% ανεργία και με ανεργία νεολαίας πάνω από 57-58%. Βλέπουμε λοιπόν ότι απαξιώνουν και οικονομικά, γιατί είναι πνεύμονες οικονομικός για την πόλη της Θεσσαλονίκης και προσπαθούν τώρα και να το απαξιώσουν οικονομικά και να το απαξιώσουν λειτουργικά για να μπορέσουν να το πουλήσουν έναντι την αρχή.